Η ηγεσία των Πρασίνων τώρα, και έρχομαι σε σένα, Παντελή, ζητά από τους Τούρκους ψηφοφόρους που ψηφίζουν στη Γερμανία να καταψηφίσουν τον Ερντογάν. Ναι, καλησπέρα. Και πρόκειται για μια συνήθιστη κίνηση. Δεν συνηθίζεται να παρεμβαίνουν σε εθνικές εκλογές. Αυτό δείχνει όμως πόσο σημαντικό είναι και για τη Γερμανία. Και βέβαια δεν μιλάμε για ένα τυχαίο κόμμα. Το κόμμα των Πρασίνων κυβερνάει στη Γερμανία και έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών με την κυρία Μπέρμποκ. Η ανακοίνωση λοιπόν των Πρασίνων ζητάει καλή τους Τούρκου της Γερμανίας να καταψηφίσουν τον πρόεδρο Ερντογκάν και το αυταρχικό του καθεστώς, όπως λέει η ανακοίνωση, και να γυρίσουν την Τουρκία στο δρόμο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οι ίδιοι ζητάνε από την τουρκική κυβέρνηση να απελευθερώσει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που κρατεί στις φυλακές, κυρίως τον κύριο Ντεμιρτάς, τον Κούρδο, αλλά κάνει και παρέμβαση στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Όπως λέει η ανακοίνωση, καταδικάζουμε την επιθετική πολιτική, εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, που δεν πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να σταματήσει, και η Τουρκία να βασίζει την εξωτερική πολιτική της στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης υπάρχει και μία προειδοποίηση ότι εάν η Τουρκία δεν γυρίσει στο δρόμο της δημοκρατίας, όπως λένε οι πράσινοι, τότε δεν πρέπει να ελπίζουν σε επανάληψη των διαδικασιών για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όσο είναι ο Ερντογκάν, οι Τούρκοι της Γερμανίας πρέπει να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να δουν τη χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.